Δεν θα αντέξω άλλο τα όσα γίνονται και εκμεταλλεύονται την άμυρη ψυχή των Όλιβα. Είχα γατάκια και άλλα ζώκια με το όνομα αυτό. Με ξέρετε, ανά το κόσμο 34 κράτη, πάνω απ' όλα ακτιβισμό. Γιατί δεν μιλάει κανείς για την προστασία ζώων. Και όχι την κάθε κυρία που βρίσκει ευκαιρία να εμφανιστεί και να τρέξουν την επόμενη επιδοτήσεις και την μεθεπόμενη να καλύψει δήμους και μαζί όλα να τα κάνουν, όπως λέει ο λαός, πλακάκια. Θέλω να γνωρίζω, γιατί εγώ όταν είχα τα σκάνδαλα για πάρα πολλά ζώα κακοποιημένα, είχα τεκμήρια, είχα τα πάντα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάω, αμήλικτα με κυνηγούν επίορκοι διαφόρων βαθμίδων, γιατί είχα καταγγείλει, είχα αναφέρει, πάντα τεκμηριωμένα από αστυνομία, σε ό,τι φανταστείτε. Πιο μικρή, αίμα ξέμα και πατέρα σε δικαστήρια, πολύ μικρή, έως υπουργός. Θα πεις και τι υπήρχαν νόμοι τότε, γιατί τώρα είναι διακοσμητική η νόμη όταν δεν ακολουθεί έναν άνθρωπο που πασχίζει μοναχός, ούτε μια ΜΚΟ. Είχαμε 3.000 τότε. Λέω, τότε αρχάς 12. Είχαν φτάσει όλα τα πράγματα, σωρεύσει η έρευνα μου τα ανατριχιαστικά. Σημασία έχει όμως ότι δεν πιστεύω ότι θα αλλάξουν όσοι πράγματι έπρεπε να ενδιαφέρονται για τις δίκες, για το να μην ακούμε πρόστιμο. Αν δεν τελείσει η δίκηση, δεν δίνεται πρόστιμο. Να μην ακούμε ότι τίθενται στο αρχείο. Δεν υπάρχει προστασία, θα το ξαναπώ. Χρόνια πάσχιζα. Ένας άλλος κύριος, που να είναι καλά κάποιο, έχω σημειώσει, σήκωνε τα τηλέφωνα και άλλου τμήματος. Δεν υπάρχουν κρατικά κτηνιατρικά. Βρίσκεις ένα δηλητηριασμένο. Κάθε δευτερόλεπτο αυτό γίνεται στην ελληνική επικράτεια. Οι σαρκωμένοι σατανάδες μου φαίνεται ότι είναι οι πλήστοι δίποδοι. Το πήγα. Κλήθηκα, ξανακλήθηκα από ανακριτές, να είναι και αυτοί καλά. Κάποιος, κάποια, για να δείξω και το φίλο, μου λέει, εγώ έχω ενδιαφερθεί πολύ, μην νομίζετε. Έδωσα εντολή να με ρυμνήσουν πάρα αυτά. Το έχουν καθυστερήσει πολύ. Λοιπόν, σε 2 μήνες κλείνουν 2 χρόνια. 2 χρόνια και δεν υπάρχει απάντηση. Και εγώ είχα φορτωθεί το πτώμα και το είχα πάει στο αστυνομικό τμήμα. Δεν με πείθουν. Μέχρι τελευταίας μου ρανίδος, έτσι για να ισορροπεί η ψυχούλα μου, γιατί μου έχουν κάνει πάρα πολλά οι επίορκοι όλων των βαθμίδων και υπηρεσιών, θα πασχίζω, έστω και μοναχή, για υγεία της ψυχής μου. Και όσοι θέλετε, ακολουθήστε, όσοι γνωρίζετε τη δράση, γιατί ως φαίνεται, π.χ. στο Facebook, δεν υπάρχει στιγμή που να μην περιμένουν 1.200 για να γίνουν φίλοι και δεν προλαβαίνω με κατά μόνη. Έχω δώσει μάχες, έχω πληρώσει δικηγόρους που δεν είχα να φάω, έχω αποκληρωθεί για όλα αυτά. Πατέρα για γαϊδαράκο είχα σε δικαστήρια φτάσει. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ευλογήθηκα. Μοναχή εντελώς ως τώρα να γυρίζω όλο τον κόσμο. Να κάνω αναφορές και από εδώ και επί τόπου. Λοιπόν, για να τους πιστέψετε, πιέστε τους. Και Έλληνες, όταν τύχει να είστε μάρτυρες, μη μου καθείτε σε δικαστήρια, μη φοβηθείτε κανένα. Και απαιτήστε τα δικαιώματά σας. Πηγαίνετε στους δήμους, έφτασα δεκάδες ζώα. Δεν έγινε κάτι, γιατί είμαι μόνη, ξαναλέω. Και ζητήστε
πρωτόκολλο. Εγώ έκανα αυτό και αυτό στο αδέσποτο τάδε με φωτό, με ιατρικά. Και καλέστε κι εσείς τις ΜΚΙΟ που ξέρουν μόνο τώρα στον Όλιβερ να εμφανίζονται και να κάνουν τις βαρύ πενθούσες.